quilómetros, os cachés se fazes un pouco frente. E por quê? Και όταν λέμε για κακό και μέτριο παιχνίδι, αυτό γιατί συνέβη, πιστεύετε εσείς? Ή που και. Προφανώς αν θέλατε τις γιορτές, απλά είχαμε πολλές φορές Σκαλιά, ρε, αλτεγάδο, με στα μου. Μούτα βες, μούτα. Να νο στα εγάδο, τα σέρτ. Μούτα πολλά λόγκα. Μούτα πολλά λόγκα, ο κομμα εκείπα του ΠΑΟΚ, νορμαλμέντε ατάκα numa outra forma, mas que hoje. Sim, sim, agora eu dou para. É verdade. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Em primeiro lugar, parabéns aos meus jogadores. Απλώς εγώ από την δικιά μου πλευρά θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Em segundo lugar, estou muito contente por não ninguém se ter lesionado. Κατά δεύτερο λόγο, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που κανένας δεν τραυματίστηκε. Porque hoje tivemos dois adversários, não foi um, foram dois adversários. Γιατί σήμερα θεωρώ πως είχαμε δύο αντιπάλους, όχι έναν. O primeiro foi o Lamia. Ο πρώτος ήταν η αντίπαλη ομάδα της Λαμίας. De forma agressiva que tem de jogar e de forma direta que tem de jogar, que tem todo o mérito. Tenho uma ideia, mas é essa e nós sabíamos que tínhamos dificuldade, que nos ia dificultar, o Lamia. Η οποία προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορεί για να μας δυσκολέψει, κάτι το οποίο είναι απολύτως θεμητό, με πάρα πολύ μεγάλη επιθετικότητα, δυνατά μαρκαρίσματα, προσπάθεια να φέρουν άμεσα την μπάλα στη δικιά μας περιοχή, κάτι το οποίο είναι απολύτως σεβαστό. E se hoje o espetáculo foi como disse, a pergunta foi o relevado. Και αν το θέμα σήμερα είναι αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε, το οποίο πράγμα ήταν από μέτριο έως κακό, νομίζω ότι κύριος υπεύθυνος είναι το γήπεδο. Γιατί για να μπορέσει κάθε ποδοσφαιριστής να υποδεχθεί την μπάλα έτσι όπως πρέπει, χρειάζεται να κάνει 2 και 3 και 4 επαφές με την μπάλα. Seco, irregular, a bola não rola, mas ok. Como disse, jogamos o que o jogo pediu e defrontamos dois adversários. Um foi o Lamia e outro foi o Estádio Relvado. Το γήπεδο λοιπόν ήταν ξερό, ήταν ανώμαλο, η μπάλα δεν σταματούσε. Οπότε γι' αυτό και είπα και στην αρχή ότι σήμερα αντιμετωπίσαμε δύο αντιπάλους, την ομάδα της Λαμίας και τον Κάκη στο αγωνιστικό χώρο. Είπε για το γεγονός ότι δεν είχε τραυματίες, να έχουμε κάποια εικόνα για την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη πρώτον και δεύτερον, αυτή η επιλογή με τους τρεις κεντρικούς χαφ, τι του δίνει περισσότερο και τι χρησιμοποιήσε ως τον Pronto, em primeiro lugar, se estamos com uma novidade em termos do Giannoli, desde o momento que o senhor disse que não temos alguma lesão, ou que vamos ver o que é que ele tem. E, em segundo lugar, vimos que pela segunda vez, mais uma vez, a equipa jogou com três médios, com o Messias jogar com o número 10. Portanto, o que é que nos dá essa opção? Já vos disse, eu vou voltar a falar do mesmo, mas... Da forma que nós jogamos, com o relevado como estava, tínhamos que nos adaptar às condições do relevado. E vou falar sempre do mesmo, porque de facto o condicionou muito o espetáculo, condicionou a nossa forma de jogar. E mais uma vez, parabéns aos meus jogadores, foram capazes de se adaptar às condições do relevado. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς αυτό που κάναμε είναι να προσαρμοστούμε και να κάνουμε αυτό το οποίο ζητούσε από εμάς ο αγωνιστικός χώρος και ο αγώνας εν τέλει. Οπότε γι' αυτό και γίνανε κάποιες συγκεκριμένες επιλογές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο ξέραμε ότι θα ήταν έτσι και ξέραμε ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε το δικό μας το παιχνίδι και αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, γιατί ήταν αδύνατο πραγματικά σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό και γίνανε αυτές οι συγκεκριμένες επιλογές και πραγματικά για άλλη μια φορά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου που κατάφεραν και ανταπεξήλθαν σε αυτόν τον δύσκολο αγωνιστικό χώρο. E outro porque sabíamos, independentemente do estado do relevado, que o Lamia tem uma forma de jogar mais vertical, mais direta e que nós tínhamos que estar muito mais juntos, tínhamos que ter a equipa no meio campo muito mais junta para ganhar as segundas bolas e, logicamente, mais o médio ajuda a ter a equipa mais compacta e mais segura. Από την άλλη προσέγγιση του τρίτου μέσου έγινε καθαρά για λόγους τακτικής και στρατηγικής του συγκεκριμένου παιχνιδιού, μιας και ξέραμε ότι η Λαμία είναι μια ομάδα που παίζει με πάρα πολλές μεγάλες μεταβιβάσεις κατευθείαν από την άμυνα στην δικιά τους επίθεση, οπότε χρειαζόμασταν ένα παραπάνω από το ποδοσφαιριστή στο κέντρο για να μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα τις δεύτερες μπαλιές που ξέραμε ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικές για την έκβαση του αγώνα. Para ganhar isso. Vocês sabem, temos o Virinha que pode fazer aquela posição, temos o Giannoulis, foi uma pancada que levou na coxa, neste momento ainda não tenho a informação necessária e nem o tempo necessário para fazer um...
para ter uma informação clara. Vamos ter que esperar e ver nos próximos dias o que é que ele vai ter. Για τον Γιαννούλη έχουμε να πούμε απλώς ότι δέχτηκε ένα χτύπημα γι' αυτό και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του έχουμε και τον Βιερίνη, ο οποίος έπαιξε κιόλας σε ένα πρόσφατο παιχνίδι και έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί αρκετά καλά. Συγκεκριμένα για την κατάσταση του Γιαννούλη αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί είναι αρκετά νωρίς, δεν έχουμε μιλήσει με τον γιατρό, δεν έχουν γίνει απαραίτητες εξετάσεις, οπότε είναι κάτι το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες για να ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε. Coach, ο Παλιφόρα Ζανάτι είναι αντιπρωταθλητής. Ο ΠΑΟΚ έχει την ίδια πίστη με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν θέλει με την απόδοσή του. Ουσιαστικά δεν πείθει το κοινό ότι μπορεί να επαναλάβει το περσινό για τον τίτλο. Υπάρχει εξήγηση για εσάς? Θα μειώνονται οι αποδόσεις της ομάδος επειδή περισσότερο τρεις μέρες? Tanto, em primeiro lugar, os adeptos estavam a gritar aqui vêm os nossos campeões. Agora vamos ter muitos jogos seguidos e é verdade que se calhar vamos ter de aumentar e ganhar mais em termos do nosso rendimento, porque ele está a dizer que até agora o palco não pode dar essa convicção que vai ganhar outra vez o título. Portanto, desde o momento que agora vamos ter muitos jogos seguidos, com jogos, equipas muito difíceis, com derbys, podemos dizer, o que é que nós podemos esperar? Sim, são jogos difíceis para nós e para eles. Για τα δύσκολα παιχνίδια τα οποία έρχονται, έχουμε να πούμε ότι όσο δύσκολα είναι για μας, τόσο δύσκολα και θα είναι και για τους αντιπάλους, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουμε. Depois também já vos disse que começamos uma nova fase, com um novo treinador, com jogadores novos, com uma equipa completamente diferente. Από την άλλη, είναι κάτι που το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είμαστε στη διαδικασία χτισήματος μιας καθαρά νέας ομάδας με ένα νέο προπονητή, με νέους ποδοσφαιριστές. Devemos ser a única equipa que tem só dois avançados. Não temos mais. Normalmente as equipas têm três avançados, três guarda-redes e ainda bem que até agora nós temos mantido os nossos dois avançados, não têm tido problemas nenhums. Mas queremos ser uma equipa competitiva e queremos fazer história, porque ser campeão uma vez já o Paok foi, ser campeão duas, nunca na história do clube foi. Portanto, o nosso objetivo é esse, mas esse é o nosso objetivo, é a nossa meta, essa é a nossa meta. Agora, jogo a jogo, nós queremos é o próximo jogo. O próximo jogo aqui é sempre o mais importante. Uhum. Κάποια κενά μπορούμε να πούμε στο roster μας, παραδείγματος χάρη στη θέση του επιθετικού, έχουμε μόνο δύο επιθετικούς. Συνήθως οι ομάδες έχουν π.χ. τρεις τερματοφύλακες και τρεις επιθετικούς. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε αυτό και ευτυχώς μέχρι τώρα οι δύο επιθετικοί μας δεν είχαν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πραγματικά μεγάλο ζήτημα εκεί πέρα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και η πρόκληση για μας είναι να μπορέσουμε να επαναλάβουμε τον θρίαμβο που έκανε πέρυσι η ομάδα του ΠΑΟΚ κατά το πρωτάθλημα, που είναι κάτι που δεν το έχει ξανακάνει στην ιστορία του. Οπότε αυτό είναι αυτό που μας κινεί, αυτό είναι αυτό που μας δίνει κίνητρο κάθε μέρα. Ξέροντας βέβαια ότι πάντα πρέπει να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και εμείς από τη δικιά μας πλευρά πραγματικά έχουμε την πεποίθηση και την πίστη, ανεξάρτητα του τι πιστεύουν όλοι οι υπόλοιποι, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξαναγράψει ιστορία. Πιστεύω ότι η πρώτη θέση μπορεί να κρυφθεί σαν Σε συνοδεύουμε το χώρο μας σε seis jornadas antes do fim da primeira fase do campeonato. Se senhora sabe que no final o título vai decidir-se nos tal podemos dizer derbys. Sim, eu acho que é a primeira vez na história deles que há esta. É a primeira vez na história da Grécia que existe este playoff. Vai ser uma novidade para todos. E a verdade é que vai ser uma nova catástrofe para todos nós, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθούν playoff με αυτή τη συγκεκριμένη λογική, διότι υπήρξε παλιότερα, αλλά όχι με αυτή την προσέγγιση. Agora, seguramente vão ser jogos extremamente competitivos e decididos em detalhes. Σίγουρα θα υπάρχουν πάρα πολλά ντέρμπι, σίγουρα τα περισσότερα από αυτά θα κρυθούν σε λεπτομέρειες, οπότε είναι προφανές νομίζω ότι πραγματικά πολλά θα κρυθούν από αυτά. E, portanto, independentemente se é derby ou não, quando chegar a essa fase, todos os jogos vão contar. Mas, como disse, o mais importante é jogo após jogo, nós sermos sólidos na nossa forma de jogar, adaptarmos às condições do jogo e dar a melhor resposta possível e ficar com os três pontos. É isso. Αλλά η άποψή μου και αυτή είναι αυτό που είπα και πιο πριν, ότι για μας ο επόμενος αγώνας είναι πάντα πιο σημαντικός και αυτό γιατί πραγματικά ένα ελάχιστο μικρό προβάδισμα να μπορεί να αποκτήσει κάποια ομάδα μπορεί να παίξει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, σε αυτά τα έξι παιχνίδια, αν καταφέρεις και πάρεις ένα μικρό προβάδισμα. Αλλιώς, προφανώς, όλα θα κρυθούν σε αυτά τα παιχνίδια, τα οποία είτε είναι ντέρμπι είτε όχι, γιατί προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες ομάδες οι οποίες δεν είναι οι θεωρητικά, ας το πούμε έτσι, μεγάλες, και αυτές μπορούν να κόψουν βαθμούς και αυτές μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Οπότε, κάθε βαθμός
θα έχει τη δικιά του σημασία. Γι' αυτό και εμείς από τη δικά μας την πλευρά πρέπει να αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι σαν ένα τελικό και θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε πάντα στο παιχνίδι και στο τι ζητάει αυτό από εμάς για να μπορέσουμε να πάρουμε το maximum, το οποίο είναι οι 3 βαθμοί. Να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν είναι τόσο προσωπικό αγωνιστικό μάλλον. Μπορεί να βελτιωθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις που είναι και επίκαιρες. Είναι επίκαιρο το θέμα με τη συνάντηση των 4 ισχυρών αδρών για να δούμε ακόμη, να δούμε πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο στα ελληνικά γήπεδα. Θα ήθελε να τοποθετηθεί. Αν δεν θα ήθελε, δεν πειράζει. Απλά ζητάμε τη γνώμη του. Portanto, essa coisa não é muito desportiva, mas ele vai perguntar. Para ter um campeonato melhor em termos de qualidade, em termos de tudo, se o senhor acha que essa reunião que tinha ontem, esses 4 donos, podemos dizer, dos clubes, se é importante, quais são os passos que o campeonato greco tem de fazer para melhorar em termos de qualidade? Primeiro é todos perceberem que trabalhamos todos para valorizar o futebol grego. Κατά πρώτο λόγο, νομίζω ότι όλοι μας που συμμετέχουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε το προϊόν, το ίδιο το προϊόν. E acredito que nesse tipo de reuniões devemos pensar no que é melhor para o futebol grego e não o que é melhor para cada dos clubes. Και σε τέτοιου είδους συζητήσεις, νομίζω το σημαντικότερο είναι να δούμε τι είναι καλύτερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό καθ' αυτό και όχι τι είναι καλύτερο για κάθε συγκεκριμένο σύλλογο. Όχι δηλαδή να μην κοιτάμε τόσο το προσωπικό συμφέρον του καθενός. Espero que seja a primeira de muitas e no sentido de melhorar cada vez mais o futebol grego, porque tem todas as condições e potencial para poder continuar a crescer. Και ελπίζω να είναι η πρώτη από τις πολλές συναντήσεις που θα γίνουν και που θα αφορούν όχι μόνο αυτές τις 4 ομάδες, αλλά αν είναι δυνατόν και όλες τις υπόλοιπες ομάδες, έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί θεωρώ ότι έχει αρκετά από αυτά τα εχέγγυα που χρειάζονται για να πραγματικά παρουσιαστεί ένα καλύτερο από πλευρά ποιότητα πρωτάθλημα. Εγώ, enquanto treinador, tenho esta responsabilidade de valorizar o espetáculo, valorizar o meu clube e valorizar os nossos jogadores. Και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον ως προπονητής έχω πάντα την μέγιστη ευθύνη να μπορέσω να δείξω και να αναδείξω, μπορούμε να πούμε, το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχω, να αναδείξω τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μου, να αναδείξω το θέαμα μέσω της ομάδας μου, παρουσιάζοντας ένα όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Eu lanço aqui um desafio para quem manda, para os relevados estar impecáveis. É obrigatório, é ali que nós jogamos. Fizeram em Portugal há 3 anos esta parte. É obrigatório ter o campo impecável. É obrigatório regar. Se queremos um espetáculo melhor, temos que pôr o campo relevado, tem que ter relva, tem que ter qualidade nos relevados. Isso é obrigatório. Και κατά την άποψή μου, βέβαια, πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά όσο είναι δυνατόν τις υποδομές. Δηλαδή, θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, οι αγωνιστικοί χώροι να είναι όλοι τέλειοι. Είναι κάτι στο οποίο το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα έδωσε πάρα, πάρα πολύ μεγάλη βάση. Και τα 3 τελευταία χρόνια είναι υποχρεωτικό για όλες τις ομάδες να έχουν άψογο αγωνιστικό χώρο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί πέρα είναι η δουλειά των ποδοσφαιριστών, εκεί πέρα θα παίξουν. Οπότε, όσο καλύτερες είναι αυτές οι συνθήκες, τόσο καλύτερο θέαμα θα μπορέσουν να αποδώσουν και οι ίδιες οι ομάδες. Portanto, com isto quero dizer que se todos trabalharmos nesse sentido, eu, enquanto treinador, os nossos jogadores, vocês, enquanto comunicação social, quem manda, os bosses, acredito que é possível melhorar o nosso campeonato, de certeza absoluta. Αν δουλέψουμε λοιπόν όλοι σε αυτήν την κατεύθυνση, εγώ που είμαι προπονητής, οι παίχτες μου, προσπαθώντας να αναδείξουν πάντα το θέαμα, εσείς οι δημοσιογράφοι που και εσείς μπορείτε να αναδεικνύετε τα σωστά θέματα κάθε φορά, οι ιδιοκτήτες των ομάδων που σίγουρα και αυτοί έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό μερίδιο σε αυτό το κομμάτι, τότε σίγουρα θα βελτιωθεί και το ελληνικό πρωτάθλημα. Vou-lhes dar só um exemplo. É escolher a bancada que está cheia e meter as câmaras do outro lado para que se vejam o estádio com mais pessoas. Παραδείγματος χάρη, αυτό είναι ένα άλλο τηλεοπτικό. Π.χ. όταν μόνο μια κερκίδα είναι γεμάτη, θα πρέπει να δείχνουμε αυτή την κερκίδα που είναι γεμάτη και να μην δείχνουμε τις υπόλοιπες που είναι άδειες, για να δείξουμε, ας πούμε, ότι κάτι γίνεται. Μας δεν στον έμεινε το μέτρο. Αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή, εντάξει, okay, και πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε. Sim, e desde o momento que foi hoje o sorteio, aproveitando essa oportunidade, se o senhor quer dar só um comentário. É um grande desafio para as duas equipas. Εντάξει, είναι μια μεγάλη πρόκληση και για τις 2 ομάδες. Vai ser difícil para nós, vai ser difícil para o nosso adversário. Mas o nosso objetivo, quando começamos a época, nós tínhamos o foco, queremos rivalizar este título também. Portanto, seja qual for o adversário,
é missão de passar esta, esse é o nosso objetivo, passar esta fase. Θα είναι δύσκολο για μας, θα είναι δύσκολο και για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι από τη στιγμή που είμαστε στο ΠΑΟΚ και έχουμε θέσει ως ξεκάθαρο στόχο την επανάληψη της κατάκτησης του κυπέλου, ξέραμε ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα είχαμε τέτοιου τύπου παιχνίδια, θα είμαστε προετοιμασμένα όταν έρθει αυτή η στιγμή, γιατί ξεκάθαρο στόχος μας είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση και να φτάσουμε μέχρι τον τελικό και να κατακτήσουμε το τρόπαιο.